Είναι επίσης και η Μαραθώνιος Ισχύου. Μετά από τόσα χρόνια να βγει λίγο έξω από τον κάμπο, να συμβάλλουμε όλοι, δεν αρκούμε μόνο εμείς τα παιδιά του Συλλόγου που είμαστε εθελοντές και παλεύουμε να κρατήσουμε ψηλά το πύχη όλου αυτού του εγχειρήματος. Λοιπόν, πρέπει λίγο να βγει από τα όρια του κάμπου. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να λέμε ότι τέτοια γεγονότα τα βαρεθήκαμε, κουραστήκαμε και ο τόπος και η τοπική κοινωνία. Θα πρέπει να αλλάξει λίγο η διαδρομή ώστε να μπορέσει πλέον αυτό το αθλητικό γεγονός, το οποίο είναι το τρίτο πολυπληθέστερο αθλητικό γεγονός της Ελλάδος το καλοκαίρι και το μεγαλύτερο του Βορείου Αιγαίου, να αλλάξει λίγο διαδρομή ώστε να μπορέσει να φρεσκαριστεί και να αναβαθμιστεί. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να συμβάλλουμε σε αυτό κάποια στιγμή. Δεν είναι πολύ μακριά. Τον 25 του Αυγούστου θα ξαναγίνει και κάτι θα πρέπει να γίνει προς αυτή την κατεύθυνση από όλους μας. Τι σκέψεις υπάρχουν πάνω σε αυτό, δηλαδή αν υπάρχουν προτάσεις, αν το έχετε σκεφτεί, και τι προϋποθέσεις υπάρχουν για να γίνει αυτό. Δηλαδή, τι ζητάτε από την τοπική κοινωνία, από τους φορείς, τους εμπλεκόμενους για να... Ένα όνειρο μεγάλο να περάσει από τα περισσότερα μέρη του νησιού. Αν ήταν να μπορούσε να ξεκινήσει από τη Δασκαλόπετρα, παράδειγμα, να καταλήγει στο κάμπο, ναι. Προϋποθέτει πολύ περισσότερους εθελοντές, κλεισίματα δρόμων. Αν δεν είναι εφικτό αυτό, τουλάχιστον να απλωθεί περισσότερο μες στον κάμπο. Να αλλάξει πλέον επιτέλους αυτή η διαδρομή, η οποία γίνεται επί πολλά χρόνια. Το σημαντικό σε αυτό είναι αυτό που λέει και ο Χριστόφορος. Επειδή είμαστε νησί, κανονικά κάποια στιγμή πρέπει να εντάξουμε το παραλιακό μέτωπο. Είμαστε νησί. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνεται μια διοργάνωση και να είναι στον παραδοσιακό οικισμό και είναι εξαιρετικά. Έτσι. Δηλαδή, πολλοί έρχονται γι' αυτό. Αλλά μπορεί να μεγαλώσει. Δηλαδή, αν εντάξει το παραλιακό μέτωπο και φυσικά τον κάμπο. Αλλά όλο αυτό προϋποθέτει ότι σε αυτή την εποχή ότι θα κλείσουν κάποιοι δρόμοι για κάποιες ώρες. Θα πρέπει να υπάρχει δηλαδή υπομονή, να εκπαιδευτεί ο κόσμος στο να έχει την κουλτούρα ότι 4 ώρες θα είναι κλειστοί οι δρόμοι για να μπορεί να πραγματοποιηθεί η διοργάνωση.